ώρα μας, την ώρα που μιλάμε με τους καλεσμένους μας, και αυτή την ώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα σας, κύριε Γερουλάνο. Να κάνουμε μια συζήτηση, έλεγα, σχετικά με την κεντροαριστερά, σχετικά με το κίνημα αλλαγής, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και τις δικές σας θέσεις, καθώς κοιτάζοντας και το site σας, έχετε μια σειρά θέσεων που έχετε αναπτύξει, κάτι το οποίο το κίνημα αλλαγής δεν το έχει κάνει. Ναι, πιστεύω ότι αυτό το οποίο λείπει στο χώρο μας πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο είναι θέσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν το στίγμα, να δώσουν το στίγμα του χώρου. Αυτός ο χώρος από την εποχή που ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ είχε πάρα πολύ ξεκάθαρο πλαίσιο, και αυτό το πλαίσιο, πάνω σε αυτό το πλαίσιο κινηθήκαμε τόσα χρόνια, με τα θετικά μας και τα αρνητικά μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αυτά χρειάζονται επικαιροποίηση, διότι ο κόσμος δεν ξέρει τι λέμε σήμερα, και έτσι είναι, και γι' αυτό και απομακρύνεται από εμάς. Μάλιστα. Θέλετε λίγο να δούμε πώς, εσείς πώς βλέπετε την πορεία του χώρου, του κόμματος, του κινήματος από εδώ και πέρα? Υπάρχει μια διαδικασία προσυνεδριακή για το κίνημα αλλαγής. Εσείς από ό,τι έχω καταλάβει, έχετε, και όταν έγιναν και οι εκλογές για τον αρχηγό του κινήματος αλλαγής, είχατε μια διαφοροποίηση. Δώστε μας λίγο την τοποθέτησή σας, τη θέση σας πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε, εγώ ξεκινάω από δεδομένο ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας σήμερα δεν συμμετέχει στις εκλογές. Απέχει. Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι ψηφίζουν λιγότερο φέτος από ό,τι ψηφίζαν το 2009. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο ανήκε στο χώρο μας, σήμερα αισθάνεται ότι δεν τον εκπροσωπεί τίποτα. Και όλο αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουμε περιεχόμενο. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στο κίνημα αλλαγής, με το οποίο διαφωνώ, είναι ότι αντί να βάλουμε τον πισινό μας κάτω που λένε και να δουλέψουμε για να δημιουργήσουμε περιεχόμενο, προσπαθούμε με πασαλήματα να πούμε στον κόσμο ότι είμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε. Λοιπόν, αλλάζουμε το όνομα, αλλά κρατάμε τα ίδια πρόσωπα και τα στέλνουμε έξω στη κοινωνία να μιλήσουν με την κοινωνία, χωρίς να έχουν κάτι καινούριο να πούμε, εκτός από να κάνουν κριτική στα δύο μεγάλα κόμματα. Αν δεν το αλλάξουμε αυτό, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Και γι' αυτό εγώ είπα από την αρχή ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γυρίσουμε πίσω στις ρίζες μας, να γίνουμε πραγματικά αυθεντικοί και να επικαιροποιήσουμε τις θέσεις μας, και με αυτό το πλαίσιο να πάμε την επόμενη μέρα να μιλήσουμε στον κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η τακτική δεν έχει ακολουθηθεί και σήμερα παρουσιαζόμαστε σαν να είμαστε κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε, το οποίο κάνει τον ψηφοφόρο να νιώθει ότι λέμε ψέματα. Κύριε Γερουλάνο, εσείς έχετε βρεθεί και σε υπουργικές θέσεις, ήσασταν υπουργός, ήσασταν σε κυβερνήσεις παλιότερα. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει από όταν ήσασταν εσείς στην εξουσία μέχρι τώρα? Τι έχει αλλάξει από τότε? Ποια είναι η αλλαγή δηλαδή? Οι αλλαγές έχουν υπάρξει και είναι συνεχείς. Ξέρετε ότι είμαστε σε ένα κόσμο ο οποίος αλλάζει συνέχεια. Και αυτό και τα πράγματα αλλάζουν, και όσο αλλάζουν τα πράγματα, κάθε κόμμα πρέπει να επικαιροποιεί αυτό το οποίο λέει για την κοινωνία. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορεί να λες τα ίδια πράγματα όταν έχει επέλθει παγκοσμιοποίηση, έχουν αλλάξει τεχνολογίες, έχει έρθει κρίση, έχει ενταχθεί η Ελλάδα στην ΟΝΕ. Πρέπει να επικαιροποιήσεις τη θέση σου. Mm-hmm. Λοιπόν, και βέβαια και τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση που έχει έρθει στην Ελλάδα και όλες οι κρίσεις που συσχετίζονται με αυτές, όπως είναι η πολιτική κρίση, η ηθική κρίση και το καθεξής, πρέπει αυτή τη στιγμή να ενταχθούν μέσα σε ένα σκεπτικό. Και γι' αυτό έβγαλα ένα κείμενο πριν από λίγο καιρό, το οποίο λέγεται «Η Αναγέννηση», το οποίο, με το οποίο προτείνω τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Δηλαδή να πούμε ότι μένουμε πιστοί στις αρχές και στις αξίες μας, αλλά μεταφράζουμε αυτές τις αρχές και τις αξίες σε κάτι το οποίο να έχει σημασία στον Έλληνα πολίτη σήμερα. Που είναι το ζητούμενο για να πάμε μπροστά. Θέλετε έτσι να δώσουμε το στίγμα από αυτό το κείμενό σας και για τους ακροατές μας, έτσι, επιγραμματικά κάποια σημεία τα οποία θα μας δώσουν τροφή για σκέψη? Βεβαίως, εμείς ξεκινάμε από το λεγόμενο όραμα, γιατί οποιοδήποτε κόμμα δεν μπορεί να βασιστεί, δεν μπορεί να στηριχθεί στα πόδια του αν δεν έχει ένα ισχυρό όραμα. Πήγαμε λοιπόν στο όραμα του ΠΑΣΟΚ και το ξαναδιαβάσαμε από την αρχή, το οποίο λέει ότι εγώ είμαι ένα κόμμα το οποίο θέλω να παλεύω για την απελευθέρωση του Έλληνα, διότι αυτό ήταν το ζητούμενο εκείνης της εποχής.
Λέμε λοιπόν εμείς, ένα όραμα για την απελευθέρωση του Έλληνα έχει αξία σήμερα? Και απάντηση είναι βεβαίως. Διότι αν δείτε, το βασικό συνέστημα που επικρατεί σε όλους μας είναι η αίσθηση του εγκλωβισμού. Αισθανόμαστε όλοι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Αισθανόμαστε ότι υπάρχει ένας απίθανος πλούτο γύρω μας, τον οποίο δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε ούτε για να δημιουργήσουμε κοινωνικό, ούτε για να δημιουργήσουμε πολιτιστικό, ούτε για να δημιουργήσουμε οικονομικό πλούτο. Νιώθουμε όλοι εγκλωβισμένοι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι διαταξικό. Δεν είναι ότι το νιώθει μία τάξη, δεν το νιώθει μία άλλη. Είναι διαγενειακό. Είναι κάτι δηλαδή που ενώ, αν θέλετε, το όραμα της απελευθέρωσης του Έλληνα μπορεί να μιλούσε το 81 στους μισούς Έλληνες, σήμερα το όραμα για την απελευθέρωση του Έλληνα μιλάει σε όλους τους Έλληνες. Λοιπόν, είπαμε ότι το όραμα του Πασόκου πως εκφράστηκε και το όραμα του να νιώσει ο Έλληνας ελεύθερος να κάνει και να δημιουργήσει είναι ένα όραμα το οποίο αντέχει σήμερα. Άρα το όραμα παραμένει επίκαιρο. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για τα σημερινά προβλήματα, αντίθετα, τα οποία διαφέρουν από τα προβλήματα εκείνης της εποχής πριν από 30 τόσα χρόνια. Αρχίσαμε λοιπόν να λέμε γιατί ο Έλληνας σήμερα δεν νιώθει ελεύθερος. Και αυτό στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι ο Έλληνας δεν νιώθει ελεύθερος διότι η εξουσία στην Ελλάδα είναι όλη συγκεντρωμένη μέσα στο πολιτικό σύστημα και αυτή η εξουσία είναι αυτή που σου απαγορεύεται να κάνεις οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν την εξουσία, αν δεν την αποσυγκεντρώσεις από το κεντρικό κράτος, αν δεν την πας σε θεσμούς που λογοδοτούν στον πολίτη, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και για να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να θέσεις κάποιους στόχους. Και εμείς αυτούς τους στόχους, τα κριτήρια, αν θέλετε, επιτυχίας ενός τέτοιου επιχειρήματος, τα έχουμε οριοθετήσει γύρω από 6 δικαιώματα, τα οποία ενώ θα έπρεπε το κράτος να υπερασπίζεται, σήμερα καταπατεί. Αυτά τα δικαιώματα του Έλληνα που σήμερα καταπατούν από το κεντρικό πολιτικό σύστημα είναι αυτά τα οποία πρέπει να αρχίσουμε να υπερασπιζόμαστε, εάν θέλουμε μια μέρα ο Έλληνας να νιώσει πραγματικά βαθιά, να νιώσουμε όλοι μας την αίσθηση ότι είμαστε ελεύθεροι να φτιάξουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω σε. Δεν θέλω να σας κουράσω και να κουράσω το πράγμα. Κύριε Γερουλάνο, αν δεν κάνω λάθος, έχετε αρχίσει και έχετε και κάποιες επαφές και με ανθρώπους της περιφέρειας. Έχετε. Από την περιοχή μας θα έχετε σκοπό να σας δούμε και προς τα έντο καθόλου, προς τη Δυτική Ελλάδα? Θα είναι χαρά μου να το κάνω. Προσπαθώ να πάω σε όλα τα μέρη στα οποία έχω τέτοιες επαφές και ο λόγος είναι πολύ απλός. Για να όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, επιμένουν ότι η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από τις μεγάλες και ξένες επενδύσεις. Ότι δηλαδή αν φέρουμε ξένους στην Ελλάδα, η Ελλάδα θα πάει μπροστά. Αυτό δεν ισχύει. Το πρώτο βήμα για να πάμε μπροστά είναι να πείσουμε τους εαυτούς μας, να πιστούμε εμείς, να αρχίσουμε να επενδύουμε στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και για να γίνει αυτό, εμείς έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια όπου απομονώνουμε, προσδιορίζουμε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές σε κάθε περιοχή της Ελλάδας και βλέπουμε τι είναι αυτό που σήμερα κρατά εγκλωβισμένο. Η απεγκλώβηση λοιπόν αυτών των πλουτοπαραγωγικών πηγών είναι αυτό που θα δημιουργήσει πλούτο σε κάθε περιοχή. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για ανάπτυξη μόνο για το τι θα πουληθεί ο Αστέρας ή τι θα γίνει με το αεροδρόμιο. Η ανάπτυξη θα έρθει όταν κάθε κοινωνία, σε κάθε γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, αρχίσει να επενδύει στον πλούτο τον οποίο έχει γύρω της. Και υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες που σήμερα δεν αξιοποιούνται. Μάλιστα. Αυτό που καταλαβαίνω πάντως και ήθελα να σας ρωτήσω εγώ είναι ότι έχετε κάποιες διαφωνίες και εσωτερικά με το κίνημα αλλαγής, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, θεωρείτε? Δηλαδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση ή σε ρήξη? Δηλαδή ενώ είναι στην αρχή, όλη αυτή η προσπάθεια για το κίνημα αλλαγής μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, να δημιουργήσουν προβλήματα εσωτερικά? Οι διαφωνίες στα κόμματα δίνουν ζωή στα κόμματα. Είναι θετικό να υπάρχουν διαφωνίες. Εδώ το πρόβλημά μας είναι λίγο διαφορετικό. Και η διαφωνία που έχω εγώ με το κόμμα είναι ότι έτσι όπως το στείλουμε, έτσι όπως γίνεται αυτή η προσπάθεια, για μένα είναι καταδικασμένη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν φτιάχνεις ένα τέτοιο κόμμα, πρέπει να πάρεις την απόφαση. Φτιάχνω κάτι από την αρχή, αυτό που λέγαμε παλιά επινέα,
Mm-hmm. Τι φτιάχνουν οι ομπρέλα κομμάτων. Αν φτιάχνω κάτι από την αρχή, κάτι καινούριο, κάτι ολοκληρωμένο, τότε οι διαδικασίες που πρέπει να κάνω πρέπει να είναι βαθύτατα δημοκρατικές. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Παύλος Γερουλάνος που ήταν πριν υπουργός, δεν σημαίνει ότι έχει περισσότερα δικαιώματα από οποιοδήποτε μέλος σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Mm-hmm. Κατεβαίνουμε όλοι και διεκδικούμε την ψήφο του Έλληνα πολίτη σε ένα τέτοιο συνέδριο. Αν από την άλλη είσαι ομπρέλα κομμάτων, τότε κάθε κόμμα που μετέχει σε αυτή την ομπρέλα πρέπει να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα στείλει τους δικούς τους εκπροσώπους σε αυτό το συνέδριο. Κοιτάξτε λοιπόν τι κάνουμε σήμερα. Δεν κάνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κάνουμε μια ερμαχρόνητη κατάσταση όπου για να πας σύνεδρο σε κάτι πρέπει να ξέρεις κάποιον για να σε διορίσει. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι βαθύτατα αντιδημοκρατικό, mm-hmm. προσβάλλει κάθε έννοια δημοκρατίας και δημιουργεί τις συνθήκες για τριβές, οι οποίες δεν θα είναι τριβές πάνω σε πολιτικές διαφορές, θα είναι τριβές πάνω σε διαδικαστικές διαφορές. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο σε ένα φορέα που ξεκινάει την πορεία του από το να τσακώνονται τα μέρη του για το ποια είναι τα δικαιώματα των εκλεγμένων και ποια είναι τα δικαιώματα των διορισμένων, γιατί ο ένας διορίστηκε και ο άλλος εκλέχθηκε, γιατί διάλεξε ο τάδε τον τάδε και ο άλλος τον δίνα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πολιτική αυτή η συζήτηση mm-hmm. και φοβάμαι ότι σε αυτό το συνέδριο και μόνο από τις πολιτικές διαδικασίες θα οδηγηθούμε σε μια άγωνη αντιπαράθεση χωρίς κανένα λόγο. Λοιπόν, οι διαδικασίες λοιπόν είναι προβληματικές. Mm-hmm. Επίσης είναι προβληματικό αυτό που σας είπα πριν, ότι δεν υπάρχει ένα όραμα το οποίο να υιοθετούμε για να προχωράμε για να προχωρήσουμε όλοι μαζί προς τα μπροστά. Και το τελευταίο είναι αυτό το οποίο πραγματικά δεν καταλαβαίνω και είναι γιατί αρνείται αυτός ο φορέας να δώσει ένα στιβαρό mm-hmm. και ξεκάθαρο στίγμα για το τι πιστεύει και ποια είναι η ιδεολογία του. Τι σημαίνει κίνημα αλλαγής. Κίνημα αλλαγής είναι ένα όνομα το οποίο θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε φάσμα του πολιτικού συστήματος. Γιατί ας πούμε καταργούμε τη λέξη σοσιαλιστική που υπάρχει μέσα στο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Γιατί δεν μιλάμε για προοδευτικά κόμματα τα οποία έρχονται να φτιάξουν ένα σύνολο. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε ένα όνομα χωρίς ξεκάθαρο στίγμα, χωρίς ξεκάθαρη πολιτική ιδεολογία. Ο κόσμος έχει κουραστεί πάρα πολύ mm-hmm. από το να λέμε ένα πράγμα και να ονοούμε κάτι άλλο. Πρέπει αυτό που είμαστε να το λέμε, να είμαστε περήφανοι γι' αυτό και να εξηγούμε στον κόσμο γιατί είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Όχι να το κρύβουμε με την ελπίδα ότι άντε θα πάρουμε δύο ψηφαλάκια παραπάνω από τον άνθρωπο που του ρίξαμε στα μάτια, διότι την ίδια ώρα χάνουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έχει ιδεολογική άποψη, έχει άποψη για την Ελλάδα και θέλει να εκφραστεί μέσα από ένα κόμμα το οποίο επίσης έχει άποψη για την Ελλάδα, που έχει ταυτόσιμη άποψη για την Ελλάδα. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Λοιπόν, τρία πράγματα που θα έκανα εντελώς διαφορετικά αν ξεκινούσα το κίνημα αλλαγής, mm-hmm. που πιστεύω ότι έτσι όπως γίνεται σήμερα θα οδηγηθούμε σε ένα διέξοδο. Οπότε, ό,τι καταλαβαίνω, παίρνετε σαφείς αποστάσεις από όλο αυτό που γίνεται με το κίνημα αλλαγής. Τουλάχιστον από την αδράνεια στην οποία βρίσκεται το κίνημα αλλαγής, έστω. Κοιτάξτε, όταν όλος ο κόσμος μαζεύεται με την ελπίδα να φτιάξει κάτι καινούριο, δεν μπορείς να είσαι αντίθετος στο ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν είμαι αντίθετος ότι η προσπάθεια γίνεται. Είμαι αντίθετος στον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Και στον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε μέχρι τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν θέλω να δω τις δυνάμεις της κέντρο-αριστεράς να έρχονται όλοι μαζί. Όλες μαζί. Απλά πιστεύω ότι αν όλο αυτό γίνεται κάτω από την ομπρέλα Πασόκ που αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι γίνεται, mm-hmm. τότε γιατί να λέμε ψέματα στον Έλληνα πολίτη mm-hmm. και να μην του πούμε ότι παιδιά εμείς Πασόκ είμαστε και έχουμε πείσει τους ανθρώπους που ήταν κοντά μας mm-hmm. και φύγανε να γυρίσουν πίσω και να ξαναφτιάξουν το σπίτι μας από την αρχή. Ο κόσμος δεν θα αντιδράσει αν κρατήσουμε το όνομά μας και δείξουμε ότι έχουμε φρέσκες ιδέες και φρέσκο κόσμο. Αντιδράει όταν αισθάνεται ότι έχουμε τον ίδιο κόσμο και τις ίδιες ιδέες, τις ίδιες πεπαλαιωμένες ιδέες και το μόνο το οποίο κάνουμε είναι να αλλάζουμε το όνομα για να προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι άλλο. Και αν μου επιτρέπετε, αποφεύγετε και να δώσετε και σαφή πολιτική θέση και να δεν έχετε ακόμη αναπτύξει τις ιδέες του κόμματος, δηλαδή του σχηματισμού τέλος πάντων. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν αυτά άμεσα και ότι πιέζεστε χρονικά καθώς πλησιάζουμε στην τελευταία χρονιά τώρα και σιγά σιγά αρχίζουν προεκλογικές προετοιμασίες, θεωρώ.
Βέβαια, και γι' αυτό κατέθεσα τη δική μου την πρόταση, διότι θεωρούσα ότι το να γκρινιάζεις μόνο ότι το κόμμα σου δεν έχει προτάσεις, αλλά να μην κάνει τίποτα, είναι επίσης δώρον άδωρον. Και γι' αυτό, υποκριτικό για να μην το πω αλλιώς, και γι' αυτό κατέθεσα τις προτάσεις που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει το θεμέλιο πάνω στο οποίο να χτίσουμε την επόμενη μέρα. Και πάνω σε αυτό θα κινηθώ και στο συνέδριο και οπουδήποτε άλλο καλούμε να πω την άποψή μου. Το συνέδριο το οποίο έχει απροσδιόριστη ημερομηνία, κύριε Γιουρλάνο, έτσι? Όχι, νομίζω ότι, ξέρετε, και εγώ δεν μου είναι ξεκάθαρο, γιατί τα πράγματα συνεχώς αλλάζουν, αλλά κατάλαβα ότι η ημερομηνία του συνεδρίου είναι δεδομένη, αλλά αλλάζουν κάποιες από τις διαδικασίες, τις οποίες και εγώ έχω δυσκολία να παρακολουθήσω. Πιστεύω όμως ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει. Και ελπίζω, όπως νομίζω ελπίζει πάρα πολλοί κόσμος, ότι από εδώ θα βγει κάτι ουσιαστικό και ότι δεν θα είναι όπως τα προηγούμενα δύο συνέδρια που είχαμε κάνει, μόνο συνέδρια χειροκροτητών. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Γιουρλάνο, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συζήτηση. Ελπίζουμε να σας δούμε και προς τα μέρη μας, ώστε να είναι ακόμη πιο ζωντανή συζήτηση, να έχετε και επαφές εδώ με τοπικά στελέχη και αυτές οι θέσεις που αναπτύξατε να έχουν αυτή την αλληλεπίδραση με τους συνοδοιπόρους σας. Μακάρι, και βεβαίως θα ήταν ιδιαίτερη χαρά να έρθω στην Πρέβεζα και στα άλλα μέρη που ακούνε σήμερα από το δικό σας το σταθμό, και να τα πούμε και από κοντά, γιατί και αυτό πάντα είναι πάντα πιο ωραία διαδικασία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Πολύ.